αναμέτρησης του Δημητρίου. Περάσει αυτό στην κάθετη για να δούμε τη φάση. Βγαίνει πολύ ωραία ψύχρα. Με τον Κέλβιν τώρα, φιλοξενούμενη. Μια παλιά εδώ, Εσονίδης βγαίνει και παίρνει την μπουκιά από το στόμα του περχόμενου Κολοβού. Αρχηγός σήμερα της Προσφοριάς. Θα δούμε τώρα ένα σουτ που γίνεται. Μπλοκάρει ο Γκράτσι για τον Σαββόπουλο, ο οποίος κλείνεται. Κάνει τη σέντρα Στράσπος, υπάρχει offside, ως μη γεννόμενη λοιπόν η φάση. Ο Δημητρίου, ο οποίος κλείνεται από τον Μπερακτέρη, πασάρει πιο έξω για τον Κολοβό, εκείνο στα σεντράρι. Βγαίνει ο Κράτσιος για μία ακόμη φορά, φύλακας Άγγελος. Τον Βλάχο και πάλι ένα Κέρφιν. Πάνε να παίξουν το 1-2, χέρι εδώ για τον. Και τι ποδοσφαιριστές, όλοι πλην του Ντάμψη στην περιοχή της Καστοριάς. Εκτελείται το φάουλ και η μπάλα καταλήγει στα δίχτυα. Πανέμορφη εκτέλεση. Αφού το πρώτο χτύπησε στο δοκάρι, δεν μπορούσε να αντιδράσει ο γκολκίπερ της Καστοριάς. Περνάει η σέντρα, αποτελεσμένο στο δεύτερο δοκάρι, να φύγει εκεί η μπάλα, Κράτσιος δοκάρι. Και άλλο τον Αντωνιάδη, ο οποίος θα σεντράρει, περνάει μπάλα από όλους, ευκαιρία, Μπαρακτάρη στην περιοχή, κάνει το σουτ, κοντράρει, μπάλα συνεχίζει, Μπαρακτάρη, πέφτει στο πέναλτι, και υπάρχει! Είναι πέναλτι για την Καστοριά! Στο 35ο λεπτό της συνάντησης, η μαχή. Ντάμψη, παίρνει φόρο, πλασάρει και στα δίχτυα, 1-1. Τι σαφαρίζει η Καστοριά που δεν τα πέρατα. Θέλει να γεμίσει, δεν βγαίνει και ο Κρέτσος περνάει από όλους την μπάλα, ευκαιρία, νέο δοκάρι, απομακρύνει ο Μπαϊρακτάρης. Να πατήσουν πολύ άμεσα, ένα τρόπο να τεπίθεση Καστοριά. Φεύγει ο Αστράουσκας, ψάχνει βοήθεια, συγκλίνει, μπαίνει ο Αστράουσκας, δεν τα παρό λίγο εδώ να γίνει ολική ανατροπή. Και πάλι εκεί ο Μπαϊρακτάρης προλαβαίνει. Δεν τελειώνει όμως η φάση, περνάει Κράτσιος και απίστευτη χαμένη ευκαιρία για το 1-2. Εκεί μάχεται, περνάει από όλους η μπάλα. Ο Νίνο τρέχει, προλαβαίνει και γυρνάει. Καλή είναι η σέντρα, βγαίνει όμως ο Καραπιπέρης. Θα δοκιμάσει το πόδι του, θα σεντράρει. Για να δούμε απευθείας τελικά ο Σταν πάνω από τα δοκαριά του Κράτσιου. Και πλεονέκτημα άλλο στέκει. Καστοριά από την άλλη πλευρά του γηπέδου εξελίσσεται ένα σουτ, είναι ωραίο. Και παίρνει το κύριο. Όλοι το σωστά και παιδόχων βρίσκονται μέσα, ενώ τώρα υπάρχει ο Ψάι, ως μη γεννόμενη φάση. Τι ωραία το παιχνίδι. Από την αριστερή πλευρά ο Κούλιος Σαββόπουλος. Εξετάζει τις επιλογές του, σεντράρι. Για να δούμε λοιπόν. Παίρνει φόρο ο Ντάμψη. Θα σουτάρει απευθείας, αλλά η μπάλα προσκρούει στο τείχος. Δεν απομακρύνεται πάντως, η Ασονίδης βγάζει απ' έξω. Χασάει πανέμορφη ενέργεια και... Διορθώνει όμως ο Σαββόπουλος. Ένα πλάγιο. Υπάρχει όμως φάουλ. Παίζει εκεί το 1-2 και αλλάζει από την άλλη πλευρά. Είναι και ο Χαραλαμπίδης. Για να δούμε. 2-1-2. Κρατάει την μπάλα ο Χαραλαμπίδης. Θα σουτάρει. Όμως το σουτ αυτό δεν αποτύχει. Πασάρι για τον Σαββόπουλο. Σαββόπουλος θέλει να φύγει. Πλεονέκτημα παίζεται. Ντάμψη, συνέχεια της φάσης, shoot out. Καμία ακόμη φορά λέει όχι. Πιο πίσω η μπάλα. Συνεχίζει να πιέζει η Καστοριά. Τι κλέβει. Ευκαιρία από τον Σαββόπουλο. Γίνει φάτσα με τον κολ. Και δεν θα μπορέσει όμως και στην μπάλα στο πλεκτό. Θα δούμε όμως τώρα το corner. Τελείω ο Ντάμψη. Ιασονίδης, μαγρινή κεφαλιά, μπλοκάρει και την εκτέλεση του Στημένου. Για την ομάδα της Λευκάδας περνάει μπάλα χωρίς. Με τώρα τον Αντωνιάδη που κατεβάζει πολύ ωραία με το στήθος. Δεν θα έχει συνέχεια όμως η προσπάθειά του. Ενώ τώρα δεν υπάρχει σε τέτοια ευκαιρία για την ομάδα του Παλευκάδου. Ο Κράτσιος όμως δείχνει το δανεκλάστη. Θα το καλύψει. Ο Νίνο, ο οποίος ήταν από τον κορυφαίο, όμως ένα λάθος τώρα. Ιασονίδης σηκώνεται το σημείο που θα ήθελε. Νέο γέμισμα,
Και τελευταίο σφύριγμα για το απόψινό παιχνίδι, Καστοριά, Πανλευκάδιος στο 1-1. Να θυμίσουμε.